Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπου τον υποδέχθηκαν ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ακολούθησε ο αγιασμός της τελετής των εγγενείων από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα γραφεία της διοίκησης της Διεθνούς Έκθεσης, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο σε ό,τι αφορά στη διαδικασία ανάπλασης της ΔΕΘ, και αμέσως μετά άρχισε η καθιερωμένη ξενάγησή του στα περίπτερα της 85ης διοργάνωσης που είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα. Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού, τα περίπτερα πράσινης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με πρώτο πλάνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και λεωφορεία. Ακολούθησε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο του Υπουργείου Υποδομών, όπου ενημερώθηκε για την ατζέντα των έργων που τρέχουν ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναφερόμενος στο έργο του μετρό, προανήγγειλε την ημερομηνία παράδοσής του στους πολίτες της πόλης. Επειδή η πόλη έχει ταλαιπωρηθεί από τους αμάδες και μακέτες, παρουσίασαν μια ψεύτικη κοινωνία. Εμείς δίνουμε έμφαση στην ουσία και πιστεύω ότι και η πιο καχύ που έχει σήμερα στην πόλη, αναλογίζοντας το λόγο, το έργο προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Στο τέλος του 2023, καλώς συμφωνώ τον πραγμάτα, το μετρό θα λειτουργεί, θα είναι μια πραγματικότητα, θα ανακουφίσει τους πολίτες όλης της Θεσσαλονίκης. Φτάνοντας χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο γήπεδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Τυφλών στη Μίκρα, προκειμένου να διαπιστώσει διεισόμαση την ανακατασκευή του, όπως ο ίδιος είχε υποσχεθεί από το 2019. Και χαίρομαι που σήμερα επισκέπτομαι και πάλι το γήπεδο αυτό. Το βλέπω σε εξαιρετική κατάσταση και νομίζω ότι προσθέσαμε μια μικρή ψηφίδα ακόμα στις αθλητικές υποδομές της Καλαμαριάς. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνολικότερη στρατηγική της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία.